Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Βάζουμε τη ζάχαρη μαζί με τη μισή κρέμα και το γάλα να βράσουν. Διαλύουμε τον ιζεστέ με την υπόλοιπη κρέμα και το γάλα. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Όταν η κρέμα πάρει θερμοκρασία, σουρώνουμε και ενώνουμε τα δύο μείγματα. Προσθέτουμε τις βανίλιες και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι που να πήξει. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες να πήξει. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνει ζύμη. Την απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 10 με 15 λεπτά. Ψιλοκόβουμε τις φράουλες . Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το χυμό λεμονιού και τις αφήνουμε για μία ώρα. Ξεφορμάρουμε και κόβουμε το κρύο παντεσπάνι. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί, προσθέτουμε την κρύα κρέμα και ανακατεύουμε να αφρατέψει. Σουρώνουμε τις φράουλες και σιροπιάζουμε τη βάση με το ζουμί τους. Τοποθετούμε με όμορφα κρέμα. Βάζουμε αρκετές φράουλες. Καλύπτουμε με παντεσπάνι και αφήνουμε για μισή ώρα στο ψυγείο. Προαιρετικά καλύπτουμε και διακοσμούμε με σαντιγί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!